Γεια σα, κύριε Σιζόπουλε. Καλό μεσημέρι, Νίκητα. Πολλά τα παράδοξα συμβαίνουν. Θέλετε να κάνετε σχόλιο για τα κοινή. Ε, αν ήταν για το θέμα των εκλογών, μάλλον καρχαρίε θα υπήρχαν και όχι. <χαρίες, φαλήνιδη> καρχαρίε θα έβγαιναν στην Αργάκα ή <χαρίες> γενικότερα. <χαρίες> Στο όλη την Κύπρο. <χαρίες> γενικότερα. γενικότερα. <χαρίες> Μάλιστα. Γενικότερα. Τελική ευθεία. Την Κυριακή, 7.30 ώρα, θα ξέρουμε τον επόμενο πρόεδρο. Θα είναι εύκολη η επικράτηση, δύσκολη. Τι εκτιμάτε. Πιστεύω όχι. Είναι μια δύσκολη αναμέτρηση, η οποία στην ουσία ανεξαρτήτα από τα αποτελέσματα τη πρώτη Κυριακή, είναι μια δεύτερη εκλογική αναμέτρηση που ξεκινάει από το μηδέν. Είναι από την αρχή. Από το μηδέν. Αυτή η διαφορά των ε, δύο, με, δύο κάτι τριών μονάδων δεν θα. Λοιπόν, παίξει ναι. ρόλο, θεωρείτε. Πιστε, πιστεύω ότι μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο, αλλά όχι στο βαθμό που κάποιοι ενδεχομένω θα το επιθυμούσαν. Ω εκ τούτου, λοιπόν, αυτό που χρειάζεται είναι όλοι να εντείνουμε τι προσπάθειε μα, τι οργανωτικέ μα προσπάθειε, με σύνεση, με μετριοπάθεια. Χωρί αχρίαστε συγκρούσει, αντιπαραθέσει και χαρακτηρισμού, που δυστυχώ βλέπουμε τον τελευταίο χρονικό διάστημα να αρχίζουν κάποιοι να ανεβάζουν του τόνου, και αυτό δεν θεωρούμε ότι είναι προ όφελο και τη εκλογική διαδικασία αλλά και τη πατρίδα μα. Γιατί αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία για μα, τουλάχιστον σαν ΕΔΕΚ, που το τονίσαμε από την αρχή, είναι η επόμενη μέρα και είναι πάρα πολύ σημαντική η διατήρηση ενό νυφάλιου και επικοδομητικού κλίματο τη προεκλογική εκστρατεία με αποφυγή χαρακτηρισμών και κυρίω να μην διασπάσουμε και να μην καταστρέψουμε γέφυρε επικοινωνία και συνεννόηση. Γιατί η πατρίδα μα χρειάζεται όλου. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό μήνυμα που εμεί θέλουμε να στείλουμε και γι' αυτόν ακριβώ τον λόγο κάναμε συνένωση δυνάμεων για να πετύχουμε ακριβώ αυτόν τον σημαντικό στόχο αυτή τη δύσκολη περίοδο για την Κύπρο. Πού είναι η συσπήρωση τη ΕΔΕΚ, στον πρώτο γύρο, πόσα ήταν. Εκπλήξαμε του πάντες. Δηλαδή πόσο ήταν, Πλησιάσαμε το 80%. Το 80%. Άρα δεν έχετε να δώσετε κάτι άλλο στον κύριο Χρυστοβουλίδη. Νομίζω ότι οι δυνατότητε μα και όπω ήταν ο στόχο που καθορίσαμε προχθέ στην έκτακτη συνεδρία τη Κεντρική Επιτροπή είναι να ανεβάσουμε αυτό το ποσοστό περίπου στο 85%. Θεωρούμε ότι πάνω από το 85% θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανέβει δεδομένου ότι ένας αριθμός ψηφοφόρων που ψηφίζουν έναν κόμμα στις βουλευτικές εκλογές δεν προέρχονται κατά ανάγκη από τους ψηφοφόρους του συγκεκριμένου κόμματο, αλλά ψηφίζουν το κόμμα λόγω άλλων καταστάσεων. Είτε λόγω προσωπικών σχέσεων με κάποιους υποψηφίου, είτε εκείνη τη στιγμή γιατί έτσι έχουν εκτιμήσει και δεν μπορούν να θεωρηθούν ως μόνιμα σταθεροί ψηφοφόροι ενός χώρου. Γι' αυτό και ο στόχο τη ΕΔΕΚ είναι ακριβώ να πλησιάσουμε ή να ξεπεράσουμε το 85% την Κυριακή όσον αφορά του ψηφοφόρου τη ΕΔΕΚ. Οι τοποθετήσει για στελεχών του ΔΣ, είτε προ τον κύριο Χρυστοδουλίδη ή προ τον κύριο Μαυρογιάννη, τον κύριο Μαυρογιάννη επηρεάζουν, εκτιμάται το τελικό αποτέλεσμα. Ο πολίτη, δηλαδή ο συναγερμικό, επηρεάζεται από αυτέ τι δημόσιε τοποθετήσει στελεχών του ή όχι. Πιστεύω ότι ένας αριθμός ψηφοφόρων σαφώ θα επηρεαστούν. Ε, από εκεί και πέρα εγώ δεν θα ήθελα σε καμιά περίπτωση όμως να κρίνω την στάση και τη συμπεριφορά... Και των στελεχών του Δημοκρατικού Συνεδρίου ή και άλλων κομμάτων ή και τι αποφάσει άλλων κομμάτων. Είναι ελεύθερο δικαίωμα του καθενό να αποφασίσει και ελεύθερα να εκδηλωθεί όπω ο ίδιο θα ήθελε. Από εκεί και πέρα, αυτό που είναι προφανέ είναι ότι όλοι θα κρυθούν από το αποτέλεσμα των πράξεων μα και όχι των προθέσεών μα και κυρίω ο επόμενο πρόεδρο θα κρυθεί από το αποτέλεσμα τη διακυβέρνηση του. Και αυτό για μα είναι το πιο σημαντικό. Γι αυτό θα και... είναι δύο, τα δύο μεγάλα κόμματα τη Κύπρου στην αντιπολίτευση, αν εκλεγεί ο κύριο Χριστοδουλίτη. Αυτό δεν θα δυσκολέψει το έργο εφαρμογή του προγράμματο του. Πιστεύω πω όχι. Αν χειριστούμε σωστά τα θέματα αυτά, δεν θα το δυσκολέψει. Γιατί πιστεύω ότι θα υπάρξει η συνέργεια. Και αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το καταλάβουμε είναι ότι οφείλουμε να κάνουμε ένα επιπλέον βήμα προ τη θετική κατεύθυνση. Και όχι ακριβώ με την οποιαδήποτε επιλογή μα να γυρίσουμε στον παρελθόν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι ψηφοφόροι πια να εγκαταλείψουν τον όποιο θυμό και ενδεχομένω την όποια συναισθηματική φόρτιση έχουν από το αποτέλεσμα τη πρώτη Κυριακή. Εδώ τέτοιε σημαντικέ αποφάσει πρέπει εννοείται οι ψηφοφόροι του κ. Αβέρωφ Νοφιντού. Γενικά οι ψηφοφόροι ναι. τη Κύπρου. Ναι. Γενικά. Πολύ περισσότερο όμω και τα κόμματα. Σε τέτοιε περιπτώσει πρέπει να λαμβάνουμε αποφάσει με ψυχραιμία και με νυφαλιότητα και όχι εμβρασμό ψυχή. Γιατί ακριβώ ο θυμό πολλέ φορέ είναι κακό σύμβουλο, μπορεί να μα οδηγήσει σε λαθασμένε επιλογέ και στο τέλο τη ημέρα το κόστο δεν θα είναι μόνο για μα, θα είναι για την πατρίδα μα. Γι' αυτόν ακριβώ πρέπει να είμαστε ήρεμοι, ψυχραιμοί, νυφάλαιοι, ούτω ώστε. Το αποτέλεσμα το οποίο θα έχουμε στο όλο τη ημέρα να είναι το καλύτερο δυνατό και εμεί να είμαστε ήσυχοι με τη συνείδησή μα ότι πράξαμε αυτό που θεωρήσαμε που ότι ήταν το καλύτερο. Λέτε δεν θα έχει πρόβλημα με τα δύο μεγάλα κόμματα απέναντί του εάν ε, εκλεγεί ή όλοι οι μικροί που τον στηρίζουν, γιατί είναι αυτό που ανησυχεί του πολίτε και τα κόμματα, ότι δεν θα καταφέρετε μεταξύ σα να συνεννοηθείτε λόγω των διαφωνιών που έχετε. Πώ απαντάτε, Νικήτα, αυτή είναι η δύναμη μα. Και έχουμε δύο πράγματα να το αποδείξουμε διακυβέρνηση Τάσου Παπαδόπουλου. Ήταν μία από τι καλύτερε πενταετίε των τελευταίων δεκαετιών. Συμμετείχαμε τέσσερα κόμματα στη διακυβέρνηση. Δεν είχαμε διαφωνίε. Είχαμε διαφωνίε. Γιατί πετύχαμε, Γιατί ακριβώ υπήρχε με ευθύνη και του τότε Προέδρου μία συνέργεια, μία επικοδομητική συνεργασία. Και μέσα από την πολυφωνία μπορούμε να διαμορφώσουμε τι καλύτερε δυνατέ προτάσει προ όφελο τη πατρίδα μα και των πολιτών. Και εμεί ακριβώ σήμερα αυτό επιδιώκουμε να κάνουμε. Και νομίζω ότι το αποδείξαμε και κατά τη διάρκεια τη προεκλογική περίοδου ότι δείξαμε συνέπεια, συνένεση, χαμηλού τόνου, επικοδομητική συνεργασία. Για να διαμορφώσουμε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα, το οποίο να είναι το καλύτερο δυνατό για την πατρίδα μα και του πολίτε. Δεν μπορώ να πω και να εκφραστώ ότι αυτό το πρόγραμμα, για παράδειγμα, εκφράζει 100% τι θέσει είτε τη ΕΔΕΚ, είτε του Δημοκρατικού Κόμματο, είτε τη ΔΥΠΑ οποιοδήποτε. Όμω, μα εκφράζει σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί ακριβώ συνεργαστήκαμε και διαμορφώσαμε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο έχει μια κοινωνική, μια ανθρωπιστική διάσταση και την ίδια στιγμή έχει κατά την όψη μα εκείνε τι βασικέ αρχέ που αφορούν τον Κυπριακό που μπορούν να προστατεύσουν την κρατική υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας και να συμβάλλουν στη βάση αυτών των προτάσεων σε ενδεχόμενη λύση του Κυπριακού αυτή η λύση να είναι δημοκρατική να είναι δίκαιη, να είναι βιώσιμη και λειτουργική. Τώρα βλέπω μια ανακοίνωση του Εσύ. Δημοκρατικού Συναγερμού, στην οποία καλή, λέει, τα τους καλεί τα μέλη για του φίλου του κόμματο να προσέλθουν στι κάλπε. Ο Δημοκρατικό Συναγερμό καλεί τα μέλη για του φίλου να εξασκήσουν το εκλογικό του δικαίωμα ελεύθερα, υπεύθυνα και με τον τρόπο λέει, που επιτάσσει η συνείδησή του. Σημειώνει πω αποκλειστικό γνώμονα όλων θα πρέπει να είναι το καλό νόμενο είναι το καλό συμφέρον τη πατρίδα. Και λέει με βάση και την απόφαση του πολιτικού γραφείου ο Δημοκρατικό Συναγερμό θα αναλάβει αμέσω μετά τι εκλογέ την ευθύνη τη μεγάλη και υπεύθυνη δύναμη τη αντιπολίτευση. Όποιο υποψήφιο και αν εκλεγεί, όπω επιβάλλεται, για να λειτουργεί ορθά η δημοκρατία. Με το κλείσιμο τη κάλπη, καλούμε κάθε φίλο του Δημοκρατικού Συναγερμού, αναφέρει το κόμμα, να συνταχθεί πίσω από αυτή την απόφαση, αναφέρει. Πώ την ερμηνεύετε εσεί αυτή την ανακοίνωση, Εγώ θεωρώ ότι ω ανακοίνωση είναι μια ανακοίνωση σωστή προ την ορθή κατεύθυνση. Από εκεί πέρα όμω, Νικήτα, δεν θέλω να σχολιάζω τι αποφάσει των υπολείπων των κομμάτων. Είναι δικαίωμα του, είναι επιλογή του και όπω είπα προηγουμένω, ο καθένα θα κριθεί από τι πράξει του, από τι ενέργειε του και από το αποτέλεσμα αυτών των ενεργείων. Γι' αυτό εμεί θέλουμε να συνεχίσουμε να είμαστε υπεύθυνοι. Και εμεί είμαστε στην αντιπολίτευση όλα τα προηγούμενα χρόνια. Όμω σε πάρα πολλέ περιπτώσει, εκεί και όπου χρειάστηκε να στηρίξουμε κατά την όψη μα σωστέ επιλογέ, το πράξαμε. Και να υπενθυμίσω ότι ακριβώ η ΕΔΕΚ ήταν αυτή που στήριξε τον προπολογισμό του 2021 για να πετύχουμε να διατεθούν τα 200 εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όσου είχαν υποστεί συνέπειε από την πανδημία του κορονοϊού, και την ίδια στιγμή να κεφαλαιοποιήσουμε 13 σημαντικέ προτάσει κοινωνική πολιτική προ όφελο των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού μα. Και θυμάστε πάρα πολύ καλά ότι τότε κατηγορηθήκαμε από κάποιου ότι είμαστε το στήριγμα μια διεφθαρμένη κυβέρνηση, ότι είμαστε ενδεχομένω το δεκανίκη του δημοκρατικού σαϊρμού, Αλλά σήμερα κάποιοι επιχειρούν και ανοίγουν γέφυρε συνεργασία και με το Δημοκρατικό Συναγερμό. Ναι, αλλά και το Δήκο έκανε. Και οι Δήκοοι, δεν ξέρω, εσεί κάνατε, ανοίξατε την αγκαλιά σα πριν το πολιτικό γραφείο του Δυσί για να έρθουν να συνταχθούν μαζί σα και να συνεργαστείτε. Όχι, εμεί. Το εμείς, κάνε το Δήκο και οι Δήκοοι μόνο. Ε, εμεί δεν, δεν κάναμε καμία ανακοίνωση γιατί είπαμε προηγουμένω. Σεβόμαστε τι αποφάσει των συλλογικών οργάνων των άλλων κομμάτων και δεν θέλουμε ακριβώ να παρεμβαίνουμε, παρεμβαίνουμε σε αυτέ τι διαδικασίε. Όπω δεν θέλουμε οι άλλοι να παρεμβαίνουν στι δικέ μα τι διαδικασίε. Το ίδιο πράττουμε και εμεί και για του άλλου. Θα είστε και με ένα βουλευτή λιγότερο. Σωστά. Δεν έχει καμία σημασία. Έχει. Πώ δεν, δεν έχει. Το να περνάνε ή όχι τα νομοσχέδια. Δεν έχει καμία σημασία. Γι' αυτό και στη Βουλή, οι βουλευτέ θα κρυθούμε από την υπευθυνότητα που θα δείξουμε ανάλογα με τι προτάσει οι οποίε θα κατατεθούν στο Κοινοβούλιο για έγκριση. Και εκεί ακριβώ όλοι θα κρυθούμε. Γι' αυτό είπα ότι υπάρχουν τρόποι χειρισμού επικοδομητική. Γι' αυτό και το τονίσαμε και στη Βουλή. Ο στόχος δεν είναι να καταστρέφουμε τις γέφυρες επικοινωνίας. Γιατί σήμερα μπορεί να συμφωνούμε κάποιοι. Αύριο όμως μπορεί να συμφωνούμε με κάποιους που σήμερα διαφωνούμε. Αν οι γέφυρες επικοινωνίας καταστραφούν Λόγω μια ανεξέλεκτη θυματολογία ή μια αχρίαστη αντιπαράθεση και υπονόμευση, τότε η συνεργασία στο μέλλον καθίσταται δύσκολη. Και δεν είμαστε ένα λαό και μια πατρίδα και μια χώρα η οποία είμαστε εντελώ ανεξάρτητοι και μπορούμε να υποστούμε τι οποιασδήποτε συνέπειε χωρί κόστο. Είμαστε μια πατρίδα που βρισκόμαστε κάτω από τον κίνδυνο τη φυσική, τη εθνική και τη θρησκευτική επιβίωση λόγω του Τουρκικού κράτου. Θα δούμε τι θα γίνει η Κυριακή Βράδυ και την, στιγμή, ναι, και την ίδια στιγμή και μια. Τώρα, ένα yeah. πολίτη και μου λέτε ότι πάμε σε εκλογέ στην Κυριακή, κύριε Σιζόπουλε. Να περιμένει που οι υπηρεσίε να τα αποκριθούν. Τον ξέρουν οι υπηρεσίε. Είναι υπό την επίβλεψή του. Φανταστείτε να μην ήταν. να μην ήταν. Θα πήγαινα μετά από ένα μήνα και να πηγαίνουν από την Τετάρτη τη Δευτέρα και αν και εφόσον πάνε. Νικήτα, Πείτε μου εσεί. Γιατί να πάει ο Κυπριακό λαό να ψηφίσει. Για ναι. 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 να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε αυτά τα ζητήματα. Ναι. Γιατί είναι πολλά ζητήματα. Μα θα τα αλλάξουμε αυτό είναι το Θα θέμα. προσπαθήσουμε. Γιατί είναι πολλά ναι. θέματα που πρέπει να αλλάξουν. Όπω για παράδειγμα το ενεργειακό επίδομα. Πότε δίνεται. Η σύνταξη πότε ξεκινά να δίνεται. Είναι πάρα πολλά ζητήματα που χρειάζονται και δυστυχώ η κρατική μηχανή έχει μεγάλε καθυστερήσει, έχει μεγάλη κρίση. Δεν απαντάνε τα τηλέφωνα. Το γνωρίζω. Το γνωρίζω. Είμαι ένα από αυτού που παίρνω συνέχεια τηλέφωνο και το ξέρω. Πρέπει Βιέννης να πω εφημερίδε, ότι... κανάλια για να βρει το δίκαιο τη Πρέπει να πω ναι. ότι είναι ελάχιστε οι περιπτώσει και με εξαίρεση τα νοσοκομεία και πρέπει να το τονίσω, οι υπόλοιπε υπηρεσίε τι περισσότερε φορέ δεν ανταποκρίνονται. Περιμένουμε να, να δούμε αυτό που θα εκλεγεί Δεν να τα αλλάξει όλα Δεν αυτά. Είναι το ναι. γεγονό ότι η παραγωγικότητα τη δημόσια υπηρεσία μα βρίσκεται στο 72% του μέσου όρου των χωρών τη Ευρωζώνη. Να το αλλάξουμε. Ακριβώ. Να το αλλάξουμε. Χρειάζονται δραστικέ αλλαγέ. Μάλιστα. Κοιμάται ο άνθρωπο σε αυτό το δωμάτιο. Α πάρουν τώρα. Έχουν τρει ώρε να βρουν τι λύσει. Προλαβαίνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Και, να δουλέψουν και μετά τι τρει για να φτιάξουν το δωμάτιο. Ευχαριστώ πάρα Καλή ψήφο.